Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιμέρες τώρα τόσο ο κύριος Σταθάκης όσο και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να πείσουν τον εαυτό τους αλλά και εμάς όλους ότι για το νομοσχέδιο που θα ψηφίσουν σήμερα σε λίγες ώρες και αφορά στην πώληση τριών λιγνητικών μονάδων και μίας άδεια στις ΔΕΗ, δεν φταίνει οι ίδιοι που το έφεραν στην Βουλή, αλλά τι να κάνουμε, έτσι τα έφερε η ζωή. Το κακό Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι αυτό που τους ανάγκασε να το φέρουν. Λίγη πολιτική γενναιότητα όμως, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έβλαπτε. Πείτε μια φορά την αλήθεια και η αλήθεια είναι απλή. Κάνετε άλλη μία κολοτούμπα, ξεμπερδεύετε με μία ακόμη αυταπάτη, εξαφανίζετε μία ακόμη προεκλογική κόκκινη γραμμή. Ίσως την πιο κόκκινη από όλες, αν εξαιρέσει βεβαίως κανείς ότι θα σκίζατε το μνημόνιο με ένα άρθρο και ένα νόμο. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ηχούν ακόμη στα αυτιά μας οι προεκλογικές φανφάρες του αρχηγού σας, ο οποίος απειλούσε θεούς και δαίμονες ότι αν έρθουν επενδυτές στην Ελλάδα και αν αγοράσουν μεταξύ άλλων και κομμάτι της ΔΕΗ, θα χάσουν τα λεφτά τους και θα βρεθούν στη φυλακή. Ότι η ΔΕΗ θα είναι για πάντα 100% κρατική επιχείρηση. Εσείς οι ίδιοι τα λέγατε, πριν καθίσατε βεβαίως στις αναπαυτικές καρέκλες της εξουσίας, σε κάθε συγκέντρωση, σε κάθε τηλεοπτική εκπομπή. Άλλωστε, ήσασταν εσείς οι ίδιοι που προτρέπατε τους πολίτες για το κίνημα «Δεν πληρώνω» και στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, όσο και αν προσπαθείτε τώρα να συμμαζέψετε τα συμμάζευτα και ισχυρίζεστε ότι εννοούσατε και τους προτρέπατε να μην πληρώνουν όχι όλο το λογαριασμό της ΔΕΗ, αλλά αυτό που αφορούσε τον έμφυα. Εσείς, κυρία Υπουργέ, λέγατε ότι η πώληση ή ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ συνιστά εθνικό έγκλημα. Και τώρα έρχεστε να ξεπουλήσετε τις πιο κερδοφόρες μονάδες της με τον μεγαλύτερο βεβαίως πολιτικό κινησμό. Και έρχεται ο δικός σας πρόεδρος της ΔΕΗ, που υπήρξε για χρόνια και συνδικαλιστής του ΣΥΡΙΖΑ, να ομολογήσει στη Βουλή ότι η κυβέρνησή σας κάνει αυτό που θα έπρεπε να έχουν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και ομολογεί πως όλοι γνωρίζαμε εδώ και 15 χρόνια ότι η ΔΕΗ δεν θα μπορούσε να συνεχίσει έτσι. Αναρωτιέμαι γιατί δεν τα έλεγε αυτά προεκλογικά στον κύριο Τσίπρα, προκειμένου να τον προσγειώσει την πραγματικότητα. Και επειδή ο κύριος Σταθάκης επί 4 μέρες τώρα μας λέει ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μέσως πλην σαφώς εγκρίθηκε από τον ελληνικό λαό το Σεπτέμβριο του 2015, μήπως θέλει να μας εξηγήσει ο Υπουργός πότε τόσο ο ίδιος όσο και ο Πρωθυπουργός στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 είπατε στον ελληνικό λαό ότι θα ξεπουλήσετε τις μονάδες της ΔΕΗ? Τέτοιο πολιτικό παραμύθι, ανάμεσα και σε άλλα βεβαίως, σερβίρατε προεκλογικά στους Έλληνες προκειμένου να υφαρπάξετε την ψήφο σας, αλλά βεβαίως η εξαπάτηση με το ΣΥΡΙΖΑ δεν σταματά δυστυχώς ποτέ. Διότι την ίδια ώρα που μας λέτε ότι το νομοσχέδιο σας το επέβαλε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η συμφωνία με τους δανειστές και ότι εσείς από μόνοι σας ποτέ δεν θα το κάνετε, την ίδια ώρα ομολογείτε στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου δια της υπογραφής του αρμόδιου υπουργού και των συναρμοδίων υπουργών ότι η πώληση λιγνητικών μονάδων βοηθά τον ελεύθερο ανταγωνισμό και ότι θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών του ρεύματος προς όφελος του καταναλωτή. Από ψέμα σε ψέμα, από αντίφαση σε αντίφαση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσπαθείτε υποτίθεται να διασφαλίσετε υγιείς όρους και ελεύθερο ανταγωνισμό για τη ΔΕΗ. Την ίδια ώρα όμως έχετε οδηγήσει τη ΔΕΗ στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Με τις πολιτικές σας την οδηγήσατε τα 3 τελευταία χρόνια στην απώλεια του 80% της χρηματιστηριακής της αξίας. Πήρατε τη ΔΕΗ με χρηματιστηριακή αξία 2,5 δις και την απαξιώνετε σε χρηματιστηριακή αξία 0,6 δις. Και έρχεστε τώρα με αυτό το νομοσχέδιο να πουλήσετε εξαιρετικά ανταγωνιστικές μονάδες, κυριολεκτικά τα ασημικά της. Μονάδες που έχουν το χαμηλότερο μεταβλητό κόστος, δηλαδή είναι οι πιο ανταγωνιστικές, τις οποίες αποαλλάσσετε από όλα τα βάρη και τις προσφέρετε φιλέτο στους ιδιώτες. Και έχετε το θράσος την ίδια ώρα να λέτε ότι ήταν κακό το δικό μας νομοσχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ. Αυτό με το οποίο, κύριοι Υπουργοί, θα εισπράταμε 2 δις από την πώλησή της και 4 δις επενδύσεων. Ακυρώσατε τη μικρή ΔΕΗ, όπως με πολύ περηφάνεια ανέφερε καμιά δεκαριά φορές ο κύριος Σταθάκης, ενώ 3 χρόνια τώρα απαξιώνεται και καταστρέφεται συνολικά τη ΔΕΗ,
οδηγώντας τη σε τεράστια οικονομική επιδείνωση. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη έχουν ξεπεράσει τα 3 δισευρώ από 1 δισευρώ και φυσικά η ΔΕΗ κινδυνεύει δυστυχώς με ξαφνικό θάνατο και χρεοκοπία ανά πάσα στιγμή. Το νομοσχέδιό σας υπονομεύει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και φυσικά της θέσης εργασίας. Δεν έχετε κανένα ολοκληρωμένο και σοβαρό ενεργειακό σχεδιασμό για τη ΔΕΗ και με τον τρόπο που επιχειρείτε την πώληση των μονάδων επιβαρύνετε την επιχείρηση που θα μείνει στο δημόσιο προκαλώντας της τεράστιο πρόβλημα βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας. Και το μόνο που βρήκα να πούν οι λαλίστατοι κατά τα άλλα βουλευτές σας που εκλέγονται στις επίμαχες περιφέρειες που πλήττονται από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ήταν ότι θα ψηφίσουν κάτι το οποίο είναι το λιγότερο κακό. Λάθος κύριοι και κυρίες του ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζετε ένα νομοσχέδιο που είναι το μεγαλύτερο κακό που κάνετε στην επιχείρηση και τις τοπικές κοινωνίες που αφορά. Γι' αυτό και ο Περιφερειάρχης και οι Δήμαρχοι και οι εκπρόσωποι των συνδικάτων ήταν φωτιά και λάδρα στην ακρόαση των φορέων και χαρακτηρίζουν το νομοσχέδιο αυτό καταστροφικό. Αντιθέτως, και κλείνω με την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρες για την ΕΔΕΗ και βεβαίως τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας. Εμείς πιστεύουμε στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας με στόχο τη μείωση της τιμής του ρεύματος για τον καταναλωτή, τα νοικοκυριά και βεβαίως τις επιχειρήσεις. Πιστεύουμε πως είναι αναγκαίο να υπάρξει στρατηγικός επενδυτής στη ΔΕΗ προκειμένου να οδηγήσει στην ανάταξή της. Πιστεύουμε στην ανάγκη ενός συγκροτημένου σχεδίου για τη σταδιακή επεξάρτηση από το λιγνίτη και την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σαν αυτές των σχεδίων βελτίωσης, κύριε Υπουργή, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την κάλυψη των αναγκών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, πολύτιμα κοινοτικά κονδύλια που 3,5 χρόνια τώρα τα αφήνεται να λινάζουν στα συρτάρια, από την πραγματική οικονομία. Και βεβαίως θεωρούμε αναγκαία την αποκατάσταση των περιοχών με γενναία χρηματοδότηση και κίνητρα για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Εμείς θέλουμε τη ΔΕΗ κυρίαρχη, δυνατή και κερδοφόρα. Εσείς κάνετε τη ΔΕΗ δυστυχώς αδύναμη οικονομικά, ανεμική και τώρα την οδηγείτε στο ξεπούλημα. Ο αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Φάμελος, έχει το λόγο.